Να κλείσουμε σιγά σιγά τα τηλέφωνά μας, να τα κλείσουμε. Γιατί είναι σημαντικότερο να ακούμε τον λόγο του Θεού, να έχουμε την προσοχή μόνο στον Κύριο και πουθενά άλλο, έτσι. Τι θέλω να πω, 26 του μηνός είναι η τελευταία Κυριακή του Μάρτη. Θα έχουμε έτσι κοινωνία, έτσι όλοι μαζί να φάμε και να μπορούμε να χαρούμε την κοινωνία των αδερφών και να βάλουμε σε πράξη και τις διακονίες, όλες τις διακονίες, να μας βάλουν οι κοπέλες, να μιλήσουν και άλλοι αδερφοί και να περάσουν όμορφα, καλά και ευλογημένα, έτσι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και σήμερα θα μας μιλήσει ο αδερφός Χρήστος. Έλα, αδερφέ Χρήστο. Ευχαριστούμε τον Θεό για τη διακονία του αδερφού. Και θα μας ευλογήσει όπως πάντα. Έτσι. Αλληλούια. Έλα, σας καλημερίζω όλους στο όνομα του Κυρίου. Πιστεύω ότι σήμερα ο Κύριος έχει κάτι για μας. Κάθε φορά που ερχόμαστε εδώ, η δόση του είναι πάντα αγαθή και τόσο δυνατή που φεύγουμε από εδώ γεμάτοι και ευλογημένοι. Και σήμερα πιστεύω ότι ο λόγος του Κυρίου θα τρέξει ανάμεσά μας και θα ευχανθούμε. Να πω δύο λόγια κι εγώ. Πατέρα Άγιε, στεκόμαστε αυτή την ώρα, Κύριε, ενώπιόν σου. Ταπεινωνόμαστε εμείς, Κύριε, μπροστά σου για να υψωθεί το Άγιο όνομά σου ανάμεσά μας. Εσύ, Κύριε, τρέξε με το πνεύμα σου, Κύριε, αυτή την ώρα. Και ο λόγος σου, Κύριε, να σπαρθεί, Κύριε, μέσα στις καρδιές μας, Κύριε, για να πάρεις εσύ, Κύριε, την ευχαριστία, τη δόξα και την προσκύνηση από το κάθε παιδί σου. Στο πανίσχυρο, στο παντοδύναμο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό μας. Γιατί έχουμε ένα Θεό που είναι μοναδικός από κάθε άποψη, από κάθε πλευρά. Δεν έχουμε ένα Θεό μικρό, δεν έχουμε ένα Θεό ο οποίος είναι κάτι για το οποίο μπορούμε να τον έχουμε σε μια κατάσταση όπως είμαστε εμείς. Πρέπει να σηκώνουμε το κεφάλι ψηλά για να μπορέσουμε να δούμε τον Θεό. Και αυτόν τον Θεό, σήμερα, ο Λόγος του Θεού θα μας τον αναλύσει όσο μας δίνει το Πνεύμα. Θα πάμε στον προφήτη Ισαΐα, στη σελίδα 978, στο κεφάλαιο 40 και στο εδάφιο 12. Άλλο. 978 σελίδα, προφήτης Ισαΐας, 40 κεφάλαιο και 12 εδάφιο. Τα νερά στο κύλωμα του χεριού του και στάθμισε τους ουρανούς με τη σπιθαμή και συμπεριέλαβε με μέτρο το χώμα της γης και ζύγισε με σταρτήρα τα βουνά και με πλάστικα τους λόφους. Ποιος στάθμισε το πνεύμα του Κυρίου έγινε συμβουλός του και τον δίδαξε. Με ποιον έκανε συμβούλιο και ποιος τον έκανε συνετών και του δίδαξε το δρόμο της κρίσης και του παρέδωσε επιστήμη και του έδειξε τον δρόμο της σύνεσης. Δέστε, τα έθνη είναι σαν μια σταγόνα από κάδο και θεωρούνται σαν τη λεπτή σκόνη της πλάστικας. Δέστε, μετατοπίζει τα νησιά σαν σκόνη και ο Λίβανος δεν είναι ικανός για καύση ούτε τα ζώα του ικανά για ολοκαύτωμα. Όλα τα έθνη μπροστά του είναι σαν το μηδέν. Θεωρούνται για αυτόν λιγότερο από το μηδέν και τη ματαιότητα. Με ποιον λοιπόν θα εξομοιώσετε τον Θεό ή τι ομοίωμα θα προσαρμόσετε σε αυτόν? Ο τεχνίτης χωνεύει μια γλυπτή εικόνα και ο χρυσοχώος απλώνει επάνω της χρυσάφη και χήνια σημαίνει σε αλυσίδες. Ο φτωχός κάνοντας προσφορά διαλέγει άσυπτο ξύλο και αναζητάει για τον εαυτό του ένα επιδέξιο τεχνίτη για να την κατασκευάσει μια γλυπτή εικόνα που δεν σαλεύει. Δεν γνωρίσατε, δεν ακούσατε, δεν σας αναγγέλθηκε από την αρχή, δεν εννοήσατε από την εποχή της δημιουργίας της γης. Αυτός είναι που κάθεται πάνω στο γύρο της γης και οι κάτοικοί της είναι σαν ακρίδες. Αυτός απλώνει τους ουρανούς σαν παραπέτασμα και τους απλώνει σαν σκηνή για κατοίκηση. Αυτός φέρνει τους ηγεμόνες στο μηδέν και κάνει τους κλητές της γης σαν ματαιότητα. Αλλά ούτε θα φυτευτούν και ούτε θα σπαρούν. Αλλά ούτε θα ριζωθεί μέσα στη γη το στέλεχός τους. Μόνο να πνεύσει επάνω τους και αμέσως θα ξεραθούν και ο ανεμοστρόβιλος θα τους αρπάξει σαν άχυρο. Με ποιον λοιπόν θα με εξομοιώσετε και θα εξισωθώ, λέει ο Άγιος, σηκώστε ψηλά τα μάτια σας και δείτε ποιος θα δημιούργησε αυτά. Αυτός που βγάζει το στράτευμά τους κατά ρυθμό, αυτός που καλεί όλα αυτά το όνομά του στη μεγαλειότητα της δύναμής του. Επειδή είναι ισχυρό σε εξουσία, δεν του λείπει τίποτα. Γιατί λες Ιακώβ και γιατί μιλάς Ισραήλ, ο δρόμος μου είναι κρυμμένος από τον Κύριο και η κρίση μου παραμελείται από το Θεό μου.
Δεν γνώρισες, δεν άκουσες ότι ο αιώνιος Θεός, ο Κύριος, ο Δημιουργός των άκρων της γης, δεν ατονεί και δεν αποκάμει. Η φρόνησή του δεν εξαχνιάζεται. Δίνει ισχύ στους εξασθενημένους και αυξάνει τη δύναμη στους αδυνάτους. Οι νέοι όμως θα ατονίσουν και θα αποκάμουν και οι εκλεκτοί νέοι θα εξασθενήσουν ολοκληρωτικά. Αλλά εκείνοι που προσμένουν τον Κύριο θα ανανεώσουν τη δύναμή τους, θα ανέβουν με φτερούγες σαν αετοί, θα τρέξουν και δεν θα αποκάμουν, θα περπατήσουν και δεν θα ατονίσουν. Δόξα στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όλη η δόξα, όλη η προσκύνηση είναι στον Άγιο Θεό. Αυτόν που είναι πάνω από όλους, πέρα από κάθε λογική, πέρα από κάθε τι, τον οποίο δεν το χωράνε όλα τα σύμπαντα της γης. Έχουμε ένα μοναδικό ξεχωριστό Θεό, όλοι μας, που έχουμε γνωρίσει τη ζωή μας, και αυτό δεν είναι από δικιά μας προσπάθεια, ότι έχουμε κάνει κάτι εμείς. Μας έχει κάνει τη χάρη ο ίδιος ο Θεός, μας έχει κάνει την τιμή, τι, να τον γνωρίσουμε. Να γνωρίσουμε αυτόν που μας έχει δημιουργήσει, σαν όντα, σαν πλάσματα, σαν άνθρωπο. Έτσι. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, να μπορεί ο άνθρωπος να καταλαβαίνει την ύπαρξή του, πώς ήρθε εδώ πέρα σε αυτόν τον κόσμο, πώς ήρθε σε αυτόν τον χώρο, στη γη εδώ, που κατοικούμε. Έτσι. Και αυτό είναι από τη χάρη του Θεού. Και ο Θεός όχι μόνο μας έχει κάνει τη χάρη να το γνωρίσουμε, μας δίνει τη δυνατότητα καθημερινά να το γνωρίζουμε πιο πολύ, γιατί ο Θεός δεν γνωρίζεται με μια φορά. Είναι πορεία ζωής η γνωριμία με τον Θεό. Είναι το αυτονόητο για τον κάθε άνθρωπο. Ο σκοπός μας είναι εδώ. Εδώ που ήρθαμε, δεν έχουμε να κάνουμε κάτι για μας, για να καταλάβουμε πιο βαθιά το νόημα της ζωής, είναι ότι πρέπει να στεκόμαστε σε Αυτόν και να υπηρετούμε Αυτόν, όχι τον σε αυτούς μας. Αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να γνωρίσουμε τι θέλει ο Θεός από μας. Και πάνω απ' όλα να γνωρίσει ο άνθρωπος ποιος είναι αυτός, που κατοικεί εκεί ψηλά. Γι' αυτό πρέπει να κοιτάμε ψηλά. Εκεί πάνω μπορούμε να κοιτάξουμε όλοι μας, όπως πριν κάποια χρόνια δεν κοιτάγαμε εκεί, κοιτάγαμε εκεί. Το κάτω σημαίνει τον άνθρωπο. Το πάνω σημαίνει τον Θεό. Ο άνθρωπος είναι κάτω και κοιτάει. Ο Θεός είναι πάνω. Αυτή είναι η διαφορά. Ότι χρειάζεται ο άνθρωπος να κοιτάει ψηλά για να μπορεί να δει. Και ο Θεός του δίνει τη δυνατότητα γιατί ο Θεός μας αποκαλύπτει το πρόσωπό του καθημερινά στη ζωή μας. Έτσι. Όσο εγώ ζητάω από τον Θεό, τόσο και ο Θεός θα μου δώσει. Θα φανερώσει. Τι, το πρόσωπό του. Δεν είναι κρυμμένο το πρόσωπό του Θεού. Έτσι. Είναι φανερό εν μέρει. Αλλά θα πρέπει να γνωρίζουμε τι είναι αυτό που υπηρετούμε. Τι είναι αυτό που κατοικεί εκεί ψηλά. Ένας Θεός ο οποίος είναι απεριόριστος, δηλαδή δεν υπάρχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Έτσι, μπορούμε να λέμε εμείς ότι είναι από εδώ μέχρι εκεί, αλλά ο Θεός δεν είναι από εδώ μέχρι εκεί. Ο Θεός είναι πέρα από εκεί που μπορούμε να δούμε τα δικά μας τα μάτια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μέσα σε αυτά τα εδάφια, ο προφήτης Ισαΐας μας δίνει μια μικρή αλλά πολύ σημαντική εικόνα αποκαλυπτική για τον Θεό. Και γιατί λέει ο μικρή, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή σαν άνθρωποι που είμαστε να δούμε όλη την εικόνα του Θεού, έτσι, αυτή τη στιγμή. Αυτό θα γίνει όταν θα έρθει εκείνη η ημέρα ευλογημένη, στην οποία ο ίδιος ο Χριστός θα έρθει για να πάρει την Εκκλησία του. Εκεί θα μπορέσουμε να δούμε όλη την εικόνα του Θεού, όλο το πρόσωπο του Θεού. Γιατί τι λέει στην Αποκάλυψη, και θα δουν, λέει, το πρόσωπό μου και το όνομά μου θα είναι πάνω στα μέτωπά τους. Θα δούνε, δεν το έχουμε δει ακόμα. Έτσι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ξέρετε, αυτό για το οποίο εγώ καταλαβαίνω και μου μαρτυρεί το Πνεύμα και δεν μπορούμε να δούμε αυτό ακόμα που λέω, έτσι, βρίσκεται στο βιβλίο της Εξόδου. Όταν ο Μωυσής ανέβηκε στο όρος για να παραλάβει τις εντολές, είχε ένα διάλογο με τον Κύριο και του λέει, δείξε μου, λέει, σε παρακαλώ τη δόξα σου. Και τι του είπε ο Κύριος, εγώ, λέει, θα κάνω να περάσει μπροστά σου ολόκληρη η αγαθότητά μου και θα κηρύξω το όνομα του Κυρίου μπροστά σου. Και είπε, εδώ είναι το σημαντικό,
Δεν μπορείς να δεις το πρόσωπό μου επειδή, κρατήστε το, άνθρωπος δεν θα με δει και θα ζήσει. Άνθρωπος δεν θα με δει και θα ζήσει. Αυτό είναι που κρατάμε. Και ο Κύριος είπε, να ένας τόπος κοντά μου και θα σταθείς επάνω στην πέτρα και όταν η δόξα μου διαβαίνει θα σε βάλω, λέει, σε μια σχισμή ενός βράχου, έτσι, και θα σκεπάσω με το χέρι μου το πρόσωπό σου και όταν σηκώσω το χέρι μου θα δεις τα νότα μου. Το πρόσωπό μου, λέει, δεν θα το δεις. Σαν παιδιά του, σαν λαός του, έτσι, δεν χωράει αμφιβολία ότι είμαστε δικοί του. Αλλά είμαστε και άνθρωποι. Και αυτό έχει μια μεγάλη, τεράστια απόσταση με αυτό που είναι ο Θεός. Τι θέλω να πω. Διαφορά. Ποια είναι η διαφορά? Σαν άνθρωποι είμαστε μέσα σε αυτό εδώ πέρα το σαρκείο. Έτσι. Αυτή η σάρκα στην καθημερινότητά μας, έτσι, μηδενός εξερουμένου, γεννάει αμαρτία. Δεν μπορεί το καθαρό να είναι μαζί με το ακάθαρτο. Σε σχέση με αυτό που λέμε τώρα με τον Θεό. Ο Θεός είναι το πιο Άγιο, το πιο καθαρό, το πιο υπέραγγελο. Εγώ, παρόλο που είμαι παιδί του, εφόσον κουβαλάω αυτό το σαρχείο πάνω μου, φέρνω μέσα στην καθημερινότητά μου, όλοι μας κάνουμε παραβάσεις, όλοι κάνουμε αμαρτία. Δεν δύναμαι να δω αυτόν τον Άγιο, με τίποτα. Έτσι. Αυτό όμως θα γίνει μπροστά. Γι' αυτό λέει και μες στο λόγο του. Άγιοι γίνεστε, λέει, όπως εγώ. Χωρίς τον αγιασμό, χωρίς τον καθαρισμό, δεν μπορούμε να έχουμε κοινωνία με τον Θεό. Δεν μπορούμε να έχουμε κοινωνία με το πρόσωπο του Θεού. Αμήν. Ο Θεός είναι πνεύμα και σαν πνεύμα πρέπει να τον δούμε και να τον νιώσουμε. Αλλά για να γίνει αυτό ολοκληρωτικά, στους Α Κορινθίους, στο 15-23 λέει το εξής, επειδή πρέπει, λέει, τούτο το φθαρτό να ντυθεί αφθαρσία και τούτο το θνητό να ντυθεί αθανασία. Αυτό το φθαρτό, έτσι, η ψυχή μας, έτσι, θα πρέπει να φύγει και να πάει πού? Σε αυτόν μας την έχει δώσει το πνεύμα. Και το θνητό σημαίνει, σαν θνητοί που είμαστε, να πάρουμε την αιωνιότητα. Όταν θα φύγουμε και θα πάμε εκεί, θα μπορούμε να δούμε ολοκληρωτικά το πρόσωπο του Θεού. Γιατί θα είμαστε πνεύμα. Γιατί ο Θεός είναι πνεύμα. Σαν άνθρωποι δεν μπορούμε να δούμε τον ύψιστο, τον Κύριο. Θέλω να δούμε λιγάκι αυτό που λέει ο λόγος του και τι θέλει να μας πει. Υπηρετούμε, όπως καταλαβαίνουμε όλοι μας, έναν Θεό, έναν Κύριο που όμοιος του άλλος δεν υπάρχει. Έτσι, κανείς δεν μπορεί να συγκριθεί με τον Κύριο των δυνάμεων. Είναι μοναδικός, είναι αξεπέραστος, είναι αυτός που μας αναφέρει τι. Όλοι μας έχουμε μια ταυτότητα. Γράφουν τα στοιχεία μας, το όνομά μας, έτσι, το επώνυμό μας, η γέννησή μας. Η ταυτότητα του Θεού είναι ποια. Στην Αποκάλυψη τι λέει στο πρώτο κεφάλαιο, εγώ είμαι το Α και το Ω. Έτσι, αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Η αρχή και το τέλος. Ο Ων και ο Ιν και ο ερχόμενος ο Παντοκράτορας. Έτσι. Αυτή είναι η ταυτότητα του Θεού. Ποιος μπορεί να συγκριθεί με αυτόν? Περιλαμβάνει τα πάντα αυτά που λέει, αυτά τα λόγια. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι συσσωρευμένο, είναι απλωμένο, είναι τεράστιο. Τα πάντα δεν υπάρχει. Η αρχή και το τέλος, το Α και το Ω. Δεν υπάρχει πέρα από εκεί κάτι άλλο. Αυτό τα περιλαμβάνει όλα. Κανείς δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτόν, γιατί όπως πολλές φορές έχει μιλήσει ο αδερφός ο Κουμένας, ο Θεός, αυτός που είναι εκεί ψηλά, είναι ο γεννήτορας της ζωής. Αυτός έχει δημιουργήσει, αυτός έχει γεννήσει, αυτός έχει οικοδομήσει με τα ίδια τα χέρια τα πάντα. Έτσι, είναι έργα των χεριών του. Και αυτή η δύναμή του είναι αξεπέραστη. Έχει αυτή την ικανότητα που δεν έχει κανένας άλλος. Ποιος μπορεί άλλος να διαχωρίσει το σύμπαν? Τι λέει στη γέννηση? Και η γη, λέει, ήταν άμορφη και έρημη, σκοτάδι υπήρχε παντού και πνεύμα Θεού, λέει, περιφερόταν. Ο Θεός από εκεί ξεκίνησε το διαχωρισμό. Ποιος μπορεί να το διαχωρίσει? Κανείς. Αυτός. Αυτός προϋπήρχε πριν από όλους και από όλα.
Και αυτό λέμε ο γεννήτωρας. Στο 13 λέει, ποιος στάθμισε, λέει, το πνεύμα του Κυρίου ή έγινε συμβουλός του και τον δίδαξε. Με ποιον έκανε συμβούλιο και ποιος τον έκανε συνετόν και του δίδαξε τον δρόμο της κρίσης και του παρέδωσε επιστήμη και του έδειξε τον δρόμο της σύνεσης. Δέστε τα έθνη σαν μια σταγόνα από κάτω και θεωρούνται σαν τη λεπτή σκόνη της πλάστικας. Δέστε με τα τοπίζει τα νησιά σαν σκόνη και ο Λίβανος δεν είναι ικανός για κάψιμο και τα ζώα του ικανά για ολοκαύτωμα. Όλα τα έθνη μπροστά του είναι σαν το μηδέν. Θεωρούνται γι' αυτό λιγότερο από το μηδέν και τη ματαιότητα. Ποιος μπορεί να ζυγίσει το πνεύμα του Θεού? Κανείς. Κανείς μα κανείς. Ποιος μπορεί να κάτσει δίπλα του και να συμβουλεύσει το Θεό, που λέει ο λόγος του. Κανείς δεν μπορεί να συμβουλεύσει το Θεό. Αν είναι δυνατόν. Ποιος μας αναφέρει μέσα ότι είμαστε τόσο αδύνατοι, τόσο ανίκανοι, τόσο ελλειπείς, που μας παρομοιάζει σαν τι, σαν ένα κουβά με νερό και είμαστε μια σταγόνα του κουβά. Τόσο μηδαμινοί είμαστε μπροστά του. Έτσι. Δεν έχουμε κάτι για να καυχηθούμε ότι είμαστε. Τίποτα δεν είμαστε μπροστά του. Απεναντίας λέει εδώ ότι με ποιον έκανε συμβούλιο και ποιος τον έκανε συμβούλιο και του δέξει το δρόμο της κρίσης και του παρέδωσε επιστήμη και του δέξει το δρόμο της σύνεσης. Δέστε, λέει, όλα τα έθνη μπροστά του, όλα τα έθνη, είναι σαν το μηδέν. Θεωρούνται γι' αυτό λιγότερο από το μηδέν και ματαιότητα. Στον Εκκλησιαστή λέει ματαιότης ματαιοτήτων, τα πάντα ματαιότης. Και ο φτωχός, αλλά και ο πλούσιος, εάν τους βάλει, λέει, σε μια ζυγαριά, η ματαιότητα υπερισχύει. Σκεφτείτε πόσο λίγοι είμαστε, πόσο ρηχοί είμαστε σε αυτό που μας αναφέρει ο Λόγος του Θεού. Πώς μπορώ εγώ μετά να πω είναι κάτι? Τίποτα δεν είμαι. Τίποτα δεν είμαστε. Γιατί δεν είμαστε? Γιατί όλα αυτά από κάπου προέρχονται. Και τι θέλω να πω με αυτό? Σαν μηδέν που είμαστε, ο Θεός δεν μας άφησε στην άκρη. Δεν μας πέταξε, δεν μας παραμέλησε. Απεναντίας, επειδή το καλύτερό του είμαστε εμείς οι άνθρωποι, και αυτό έχει κάνει τη διαφορά, έτσι, κανείς άλλος δεν θα μπορούσε να μπει στη διαδικασία να πεθάνει για τον άνθρωπο, αλλά πέθανε ο ίδιος ο Θεός για τον άνθρωπο, έτσι. Μας κάνει τη χάρη διαμέσου του Ιησού Χριστού, τι, να πάρουμε το δικαίωμα να γίνουμε τι, αριθμός. Γιατί το μηδέν δεν είναι αριθμός, είναι τίποτα. Ο Χριστός είναι το νούμερο και γινόμαστε αριθμός, μηδενικά από πίσω, έτσι. 100, 1000, 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια και πάμε. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα, το μεγαλύτερο προτέρημα, να ονομάζεσαι λαός του Θεού. Δόξα τον Κύριο, δόξα τον Χριστό. Και να συγκαταλεγόμαστε πού? Σε ένα χώρο, σε ένα κόσμο που ξέρουμε ότι έχουμε μέλλον. Δεν είμαστε εδώ για να περάσουμε και να φύγουμε και τέλος μετά. Έχουμε πορεία μεγάλη. Γιατί? Γιατί είμαστε για μια ζωή η οποία είναι αιώνια με τον Κύριο. Δόξα στον Κύριο. Δεν υπάρχει τίποτα πιο σπουδαίο, πιστεύω, για τον καθένα να εννοήσει πραγματικά τον λόγο της ύπαρξης, έτσι. Γιατί τον έχει δημιουργήσει ο Θεός. Τα ζώα έχουν μια ορισμένη πορεία. Τα φυτά, το οτιδήποτε. Ο άνθρωπος δεν είναι για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Ο άνθρωπος είναι για να υπάρχει, να συμβλέπει. Ο Κύριος τι έκανε στον κήπο της Εδέμ? Κατέβαινε, λέει, κάθε δειλινό και συνομιλούσε με το δημιούργημα του το καλύτερο. Ήθελε παρέα ο Θεός. Και αυτό το θέλουμε κι εμείς, πιστεύω. Μπορούμε να ζήσουμε χωρίς τον Κύριο? Πιστεύω όχι. Γιατί? Γιατί έχουμε γνωρίσει ποιος είναι ο Κύριος. Δόξα στον Θεό, στον Κύριο. Θέλω να έρθουμε σε μια άλλη παράμετρο του Λόγου του Θεού, που λίγο πολύ όλοι μας την έχουμε γνωρίσει, την έχουμε βιώσει προ Χριστού,
καθώς δεν καταλαβαίναμε και πολύ. Γιατί, εντάξει, αν ο Θεός δεν σου δώσει, δεν μπορεί να καταλάβεις. Αν ο Θεός δεν σου ανοίξει τους οφθαλμούς, δεν μπορεί να δεις. Και να δούμε κάτι για το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλο τον κόσμο. Στο 18 λέει, με ποιον λοιπόν θα εξομοιώσετε τον Θεό ή τι ομοίωμα θα προσαρμόσετε σε Αυτόν. Ο τεχνίτης χωνεύει μια γλυπτή εικόνα και ο χρυσοχώος απλώνει επάνω της χρυσάφη και χύνει ασημένες αλυσίδες. Ο φτωχός κάνοντας προσφορά διαλέγει άσχετο ξύλο και αναζητάει για τον εαυτό του ένα επιδέξιο τεχνίτη για να κατασκευάσει μια γλυπτή εικόνα που δεν σαλεύει. Αυτό το οποίο εδώ πέρα μας μιλάει λόγος του Θεού είναι ένα σημαντικό κομμάτι για όλη την ανθρωπότητα. Έτσι. Αν ο Θεός δεν μας δείξει, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εμείς σαν άνθρωποι κάνουμε πολλές προσπάθειες και λέμε το κάνω για το Θεό αυτό, το κάνω για το Θεό εκείνο. Μόνο που ο Θεός δεν είναι ούτε εκεί ούτε εδώ, κάπου αλλού είναι ο Θεός. Αλλά εσύ σαν άνθρωπος δεν μπορείς να το δεις, εάν δεν σου αποκαλυφθεί. Δεν μπορώ εγώ να βάλω το Θεό πού? Σε ένα κομμάτι μέσα. Δεν νοείται να μπαίνω στη διαδικασία, έτσι, να σκύβω μπροστά σε ένα ξύλο, να προσεύχομαι, να λατρεύω και να λέω ότι αυτός είναι Θεός. Ο Ιησούς Χριστός στο πηγάδι του Ιακώβ κάτι είπε στη Σαμαρίτισσα. Αυτοί που θέλουν, λέει, να προσκυνήσουν το Θεό, γιατί έλεγε σε ποιο βουνό να πάω, θα τον προσκυνήσουν και θα τον λατρεύσουν εν πνεύματι και αληθεία. Χωρίς να υπάρχει τίποτα μπροστά, εσωτερικά, πνευματικά, έτσι. Το ξύλο δεν μου μιλάει, η εικόνα δεν μου μιλάει. Δεν μπορώ να βάλω εγώ το Θεό, πού, σε ένα κάδρο μέσα και να λέω ότι είναι Θεός μου αυτός. Όχι. Αυτό είναι το θρησκευτικό πνεύμα που έχει παρασύρει πολύ κόσμο προς αυτή την κατεύθυνση. Μόνο που διαφέρει πάρα πολύ από το Λόγο του Θεού. Πάρα πολύ. Είναι ένα τελείως διαφορετικό, θα έλεγα, Ευαγγέλιο. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό. Και θα το εξηγήσουμε παρακάτω. Στο πέρασμα του χρόνου αυτό έγινε. Δεν ήτανε. Στο πέρασμα του χρόνου διαβρώθηκε. Έτσι. Και μπήκανε τάλματα και διδασκαλίες ανθρώπινες πάνω σε αυτό. Έχουν κάνει κάτι, έχουν περιορίσει και έχουν κάνει μίκριση στο Θεό. Τι θέλω να πω. Περιορισμός, ξέρετε τι είναι. Το να πάρω κάτι και να το μαζέψω. Ενώ αυτό δεν μαζεύεται. Να θέλω εγώ να το μαζέψω, δε και καλά, δεν γίνεται. Έτσι. Ο Θεός δεν είναι ένα τοπίο που το πήρε ένας ζωγράφος και το ζωγραφεί στο καμβά του. Δεν είναι κάτι τέτοιο. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Το έχουμε αντιληφθεί όλοι μας, πιστεύω, σαν αναγεννημένα παιδιά που είμαστε. Πρώτα δεν το καταλαβαίναμε, γιατί και εμείς δεν γνωρίζαμε. Όπως και δεν γνωρίζει και πολλοί κόσμος τώρα. Αλλά τώρα μπαίνω στη θέση μου αυτή που καταλαβαίνω για να πω και στον άλλον κάτι άλλο. Ότι αυτό υπάρχει στη ζωή σου. Δεν ευσταθεί, έτσι. Δεν μπορεί να προχωρήσει. Κάτι άλλο που θέλει ο Θεός από σένα. Και μέσα από αυτή την κατάσταση μπαίνει και η μορφή της ειδωλολατρίας. Έτσι, όταν εγώ παίρνω κάτι και η Εκκλησία εδώ, όπως και ο Πνεύμας δείχνει πολλές φορές, έχει εικόνες. Αλλά δεν στεκόμαστε στις εικόνες. Αυτό εδώ πέρα συμβολίζει ότι υπάρχει Εκκλησία. Δεν θα κάτσουμε όταν μπαίνουμε μέσα να κάνουμε το σταυρό μας στην εικόνα. Είναι καλή η εικόνα, έτσι. Κάθε χώρος έχει κάτι μέσα για να δείξει. Αλλά από εκεί μετά, εγώ την προσοχή μου θα την βάλω εκεί. Με το πνεύμα, όχι με τα μάτια μου. Μίκριση που είπα, έχει να κάνει ότι δίπλα στο Θεό έχουμε βάλει πολλά πρόσωπα. Στο Θεό δεν μπορεί να κάτσει κανένας δίπλα. Κανείς. Αλλά, τι είπαμε, το πνεύμα της θρησκείας έχει βάλει πολλά πρόσωπα. Ακούμε στον κόσμο που λέει οι άνθρωποι, καλός είναι ο Θεός, αλλά και ο Άγιος χρειάζεται για να μας βοηθήσει. Καλός είναι ο Θεός, χρειάζεται και ο Άγιος. Και αυτό επικρατεί σε μεγάλο βαθμό.
Θέλω να αναφέρω κάποια παραδείγματα για να δούμε ότι ο κόσμος πραγματικά δεν γνωρίζει το Θεό. Καθόλου δεν γνωρίζει. Αυτό είναι μια τυπικότητα. Τίποτα περισσότερο. Δεν είναι η ουσία των πραγμάτων. Δεν μπορεί ο Θεός να σε βοηθήσει ούτε να σε προστατέψει. Ο Θεός, ο Άγιος. Ο Θεός είναι αυτός που σε προστατεύει. Άγιος Νικόλαος, προστάτης λέει τον ναυτικό μου. Άγιος Ελευθέριος, ελευθερώνει λέει τους εχμαλώτους και τους φυλακισμένους. Αγία Βαρβάρα, η προστάτητα του πυροβολικού. Η Αγία Ελένη, προστάτητα των σιδηρουργών. Βρήκε το τίμιο ξύλο και βρήκε και τα καρφιά, λέει, τα οποία σταύρωσαν τον Κύριο και είναι προστάτητα των σιδηρουργών. Ο Ματθαίος, προ Χριστού ζωή του, ήταν τελώνης, είναι προστάτης των τελωνιακών. Ο Ζαχαρίας, ο προστάτης των κουφάλων. Λόγω της απιστίας του, όταν του ανακοινώθηκε ότι η Ελισάβετ θα γεννήσει τον πρόδρομο, δεν το πίστεψε και δώσανε αυτό το τίτλο. Και ερχόμαστε και στη μητέρα του Κυρίου του Μαριάμ, που είναι η μεγαλύτερη. Πάνω σε αυτό, και εμείς σαν χώρα το έχουμε. Και άλλες χώρες το έχουν αυτό, έτσι. Αλλά εμείς σαν Ελλάδα εδώ πέρα, η Μαριολατρία που λέμε. Ποιος μπορεί να με προστατεύσει, ποιος μπορεί να με βοηθήσει από αυτούς. Όλοι αυτοί που ανέφερα τώρα ήταν Άγιοι άνθρωποι, οι οποίοι ήταν καλεσμένοι από τον Θεό. Αλλά γιατί? Για να κάνουν το έργο του, όχι για να πάρουν τη θέση του. Αυτοί είναι Άγιοι άνθρωποι και τους σεβόμαστε, και μετά τίποτα περισσότερο. Δεν μπορώ εγώ να τον έχω δίπλα στο Θεό αυτόν και να λέω καλός είναι Θεός, αλλά θέλω και τον Άγιο παρέα. Όχι, ο Θεός είναι φτάνει. Μέσα από αυτή την περιγραφή που ανέφερα τώρα, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι δίπλα στον Θεό δεν μπορεί να σταθεί κανείς μα κανείς. Τίποτα. Έχω το αντίθετο με αυτό που σας διάβασα τώρα, για να δείτε ότι και αυτοί οι άνθρωποι που ανέφερα, εάν μπορούσαν να μιλήσουν στον κόσμο, θα λέγανε άλλα πράγματα, όχι αυτά που λέει ο κόσμος για αυτούς. Μπαίνω στη διαδικασία και λέω γιατί η μητέρα του Κυρίου, μια ευλογημένη γυναίκα, στο Λουκά τι λέει, όταν της αναγγέλθηκε ότι Πνεύμα Κυρίου θα την επισκεφθεί και θα γεννήσει το σωτήρα του κόσμου. Τι μιλάει αυτά τα λόγια, δηλαδή πώς μπορούν να φύγουν και να τα αφήσει στην άκρη και να δώσει αλλού το βάρος. Μεγαλύνει λέει η ψυχή μου τον Κύριο και το πνεύμα μου αγαλίασε στο Θεό και σωτήρα μου. Δεν μπορεί να το δούμε αυτό το πράγμα. Πόσο αναλυτικά και πόσο απλά το λέει. Πώς θα δώσω τόσο βάση πάνω σε αυτό που υπάρχει στον κόσμο. Είναι δυνατόν. Στις πράξεις, όταν οι Απόστολοι ξεκίνησαν τη διακονία τους, όταν ο Πέτρος με τον Ιωάννη πηγαίνανε έξω στην πύλη, ήταν κάποιος ο οποίος ήταν χολός στα πόδια και ζητούσε ελεημοσύνη. Ο Πέτρος τι του είπε? Δεν έχω, λέει, ούτε χρυσάφι ούτε ασύνη. Αλλά στο όνομα του Ιησού Χριστού, σήκω πάνω και περπάω. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, όχι στο όνομα του Πέτρου. Ποιος τον θεράπευσε? Πάλι έχει να κάνει τις πράξεις με τον Πέτρο. Στη συνάντηση που είχε με τον Κορνήλιο. Όταν ήρθε, ο Κορνήλιος έκανε τι? Την κίνηση της προσκύνησης και των σηκών και του λέει άνθρωπος είμαι και εγώ. Άνθρωποι ήταν και αυτοί, άνθρωποι είμαστε και εμείς. Έτσι. Παιδιά του Θεού είμαστε εμείς, παιδιά του Θεού ήταν και αυτοί. Δεν έχουμε διαφορά. Πώς θα κάτσω να προσκυνήσω κάτι? Αυτό είναι που μας δίνει ο Κύριος για να καταλάβουμε τη διαφορά που υπάρχει. Το ίδιο συμβαίνει και στην Αποκάλυψη που ο Ιωάννης όταν ήρθε σε έκσταση πήγε να προσκυνήσει τον Άγγελο. Ούτε Αγγέλος προσκυνάς. Σήκω πάνω, λέει. Είμαι συνδούλος και των αδερφών και των προφητών. Το Θεό προσκύνησε, όχι εμένα. Πόσο πιο καθαρά μπορούμε να το δούμε αυτό? Δεν υπάρχει. Τι θέλει ο Θεός να κάνει εμείς σαν άνθρωποι, όλοι μας? Να διάσουμε. Να διάσουμε τον εαυτό μας. Για να μπορεί να μας γεμίσει αυτός.
Γιατί ο άνθρωπος μέσα του είναι γεμάτος από πολλά πράγματα και δεν αφήνει χώρο στο Θεό για να του βάλει. Θα πρέπει να αδειάσουν, θα πρέπει να ταπεινωθούν, θα πρέπει να αναγνωρίσουν ότι δεν είμαστε τίποτα. Αλλά ο Θεός μας δίνει τη δυνατότητα και την αξία για να είμαστε κάτι. Δόξα στον Κύριο, δόξα στον Θεό. Όλα τα άλλα για το Θεό τα οποία ανέφερα δεν έχουν αξία, δεν έχουν σημασία. Τίποτα δεν έχει σημασία, γιατί είναι έργα ανθρώπινα. Και αυτά, ξέρετε, πολλές φορές λέει ο άλλος, αυτός ο άνθρωπος είναι ένας ήσυχος άνθρωπος. Δεν πειράζει κανέναν, δεν ενοχλεί κανέναν. Πάει σπίτι του, στη δουλειά του, την οικογένειά του. Πολύ καλό αυτό. Για το Θεό τι κάνει. Τον ευχαριστούν τον Κύριο αυτό. Είναι μια καλή στάση, αλλά για το Θεό αυτό δεν είναι επαρκές. Κάτι άλλο θέλει ο Θεός, από όλους μας. Και ένα άλλο που ο Θεός δεν θέλει, δεν θέλει δεκανίκια. Αυτό που είπαμε πριν. Δεν χρειάζεται δεκανίκια ο Θεός. Αυτός που πιστεύει στο Θεό, έτσι, που αναζητάει το Θεό, δεν θα πάει με βοηθήματα δίπλα του. Όχι. Δεν χρειάζομαι τίποτα. Θα πάω γυμνός. Και μεταφορικά και κυριολεκτικά προς τον Θεό. Όπως με έχει γεννήσει η μάνα μου. Ο Χριστός φτάνει για όλους μας. Και περισσεύει. Δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Ο Χριστός είναι αυτός που μπορεί να εκπληρώσει τα πάντα στη ζωή μας. Να μας γεμίσει, να μας δυναμώσει, να μας θεραπεύσει, να μας προστατέψει. Όλα, τα πάντα. Δεν χρειάζομαι τίποτα. Όλοι είμαστε υπηρέτες του. Και νου, του ύψιστου, του Κυρίου. Κανενός άλλος. Μόνο αυτόν υπηρετούμε. Δεν υπηρετούμε κανένα άλλο. Ούτε καμιά κατάσταση, ούτε κανένα κόμμα, ούτε τίποτα. Μόνο αυτόν. Αλλά πάνω απ' όλα, το ζητούμενο είναι αρκεί ο άνθρωπος να το θέλει αυτό. Γιατί αν δεν θέλει, δεν μπορεί να γίνει κάτι. Πρέπει να θέλεις να το κάνεις αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Θέλω και ήρθα εγώ σήμερα, παράδειγμα, εδώ στην Εκκλησία. Εάν δεν ήθελα, δεν θα ερχόμουν. Το θέλω παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Θέλω να κάτσω κάτω να ακούσω για κάτι το οποίο δεν γνωρίζω. Εάν δεν θέλω, δεν σ' ακούω. Είναι πολύ σημαντικό. Δόξα στον Κύριο. Δεν γνώρισες, λέει στο 28, ότι ο αιώνιος Θεός, ο Κύριος, ο δημιουργός των άκρων της γης, δεν ατομεί, δεν αποκάμει. Η φρόνησή του δεν εξαχνιάζεται, δίνει ισχύ στους εξασθενημένους και αυξάνει τη δύναμη στους αδυνάτους. Αυτός ο Κύριος, ο Μέγας Θεός, ο μοναδικός Θεός, έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα και προτέρημα. Είναι αυτό που λέει πέρα. Δεν αποκάμει, δεν ατομεί. Ο θρόνος του Θεού είναι 24 ώρες το 24 νυχτός. 365 μέρες το χρόνο. Για ποιο λόγο? Για όλο τον κόσμο. Ο οποιοσδήποτε θέλει το Θεό, ανά πάσα στιγμή μπορεί να το δει. Γιατί στο θρόνο του Θεού δεν υπάρχουν ούτε αργίες, ούτε τίποτα, ούτε γιορτές. Είναι πάντα ανοιχτός. Και γιατί είναι ανοιχτός? Γιατί το πνεύμα δεν εφησυχάζεται. Έτσι, δεν ξάρει. Το πνεύμα δεν κοιμάται. Το σώμα ξεκουράζει να πάρει. Το πνεύμα είναι ανοιχτό. Και αυτό μπορεί ο καθένας να το έχει. Σε οποιαδήποτε στιγμή βρεθεί στη ζωή του. Κύριε, Θεέ μου, κατευθείαν θα πάρει την απάντηση. Αμήν. Δόξα στον Θεό, δόξα στον Κύριο. Αυτό για το οποίο είναι αδύνατο για τον κάθε άνθρωπο, είναι δυνατό για τον Θεό. Αυτό για το οποίο πολλές φορές εμείς δεν το καταφέρνουμε, είναι κατορθωτό για τον Κύριο. Όλοι μας έχουμε ανάγκη από ένα χέρι. Όλοι μας έχουμε ανάγκη από μια συντροφιά. Όλοι μας έχουμε ανάγκη από ένα λόγο παρηγοριάς. Όλοι μας έχουμε ανάγκη από μια βοήθεια. Γιατί είμαστε άνθρωποι, είμαστε ευάλωτοι πολλές φορές. Δεν θα μπω όμως στη διαδικασία να πάρω το κομμάτι το πριν, θα μπω όμως στη διαδικασία να πάρω το κομμάτι το τώρα. Τώρα δεν είμαι στην κατάσταση που ήμουν πριν, δεν είστε στην κατάσταση που ήσασταν πριν. Δεν είμαστε γενικώς στην κατάσταση που ήμασταν πριν.
έχουμε πλεονέκτημα, έχουμε δυνατότητα. Τι? Κατευθείαν το κάθε τι να το αφήσω σε αυτόν που μπορεί να το κάνει όπως εγώ δεν μπορώ. Εμένας πιο παλιά είχε κάνει ένα παράδειγμα. Το πρόβλημα, λέει, όταν το κρατάς, δεν μπορεί ο Θεός να το εργαστεί. Όταν το δώσει στο Θεό, φεύγει από σένα. Άρα θα πρέπει αυτό το οποίο με απασχολεί, αυτό το οποίο εγώ δεν μπορώ, δεν είμαι ικανός να το λύσω, να το δώσω στο Θεό. Και ο Θεός θα φέρει την απάντηση, θα φέρει τη λύση, θα φέρει την αποκατάσταση. Στο κάθε τι. Ο κόσμος αυτό δεν το γνωρίζει. Μπαίνει στη διαδικασία της προσπάθειας και τα βοηθήματα που είπαν προηγουμένως, τις πατερίτσες. Δεν γνωρίζει ότι αυτό το όνομα που λέμε Θεός έχει τέτοια εξουσία, έχει τέτοια δύναμη, είναι τόσο ισχυρός, έχει αυτό για το οποίο δεν μπορεί να συλλάβει το ανθρώπινο μυαλό. Για να κάνει για τη ζωή του καθενός. Δεν το γνωρίζει, δεν το καταλαβαίνει. Ευχόμαστε όμως αυτό το οποίο εμείς έχουμε γνωρίσει να το γνωρίσει και ο υπόλοιπος κόσμος. Για να μπορεί να στέκεται στο σωστό σημείο και να λαμβάνει, όπως λαμβάνουμε και εμείς. Δόξα τον Κύριο. Αλλά εκείνοι, λέει, που προσμένουν τον Κύριο θα ανανεώσουν τι, τη δύναμή τους. Θα ανέβουν με φτερούγες, σαν αετοί, θα τρέξουν και δεν θα αποκάμουν, θα περπατήσουν και δεν θα τονίσουν. Τι προσμένουμε? Τον Κύριο. Ανά πάσα στιγμή. Έτσι. Το παράδειγμα που είχε πει ο αδερφός, που έλεγε για τα αετόπουλα, θα το συνδυάσω και εγώ, που έλεγε ότι οι αετοί, τα μικρά, για να πετάξουν, έχει ένα κόλπο που λένε, τα ανεβάζει ψηλά-ψηλά και μετά τα αφήνει. Έτσι, αυτό τι τους δίνει, δίνει τη δύναμη στα φτερά για να πετάξουν. Εμείς σαν άνθρωποι εδώ στη γη, έτσι, αυτή τη στιγμή παίρνουμε, αυτή την ώρα, το λόγο του Θεού. Φεύγουμε από την εκκλησία και είμαστε δυνατοί. Όσο περνάνε οι ώρες, οι μέρες, ατονούμε, αδυνατίζουμε. Τι χρειαζόμαστε? Πάλι το λόγο. Πού μπορούμε να πάμε για να δυναμώσουμε? Εδώ. Τι προσμένω? Το Θεό να με δυναμώσει. Δόξα τον Κύριο, δόξα τον Θεό. Πιστεύω ότι αυτά τα λίγα που είπαμε, ο Θεός να τα εργαστεί για τον κάθε ένα και για μας και για τον κόσμο, έτσι, που έχουν ανάγκη, γιατί ο Θεός δεν είναι κάτι, είναι κάποιος. Και αυτός ο κάποιος έχει απεριόριστες ικανότητες, δυνατότητες, για να φέρει τις λύσεις και τις απαντήσεις, για να κάνει το οτιδήποτε για τον άνθρωπο που τόσο πολύ αγάπησε. Εύχομαι ο Θεός να ευλογεί την Εκκλησία μας και τον καθένα μας. Αμήν. Αμήν, αδελφέ. Θα κάνω και μια προσευχή, να συμβουλεύω στις δικές σου.